Δύο νέε απόπειρε αυτοκτονιών έγιναν σήμερα στο Ηράκλειο από νεαρά άτομα και προκαλούν έντονη ανησυχία και προβληματισμό. Αρχικά, νωρί το πρωί, ένα 20χρονο για λόγου που ερευνώνται προσπάθησε να κόψει τι φλέβε του. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο που βρισκόταν ο 20χρονο και του παρασχέθηκαν οι πρώτε βοήθειε. Και ευτυχώ, παθολογικά τουλάχιστον, η κατάσταση τη υγεία του δεν εμπνέει ανησυχία. Λίγε ώρε αργότερα, μια κοπέλα, μόλι 17χρονών από τη Βουλγαρία, στο Ηράκλειο και πάλι κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα χαπιών. Η 17χρονη μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με τη ζωή τη να μην διατρέχει κίνδυνο. Ποιοι είναι όμω οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν νέου ανθρώπου στην αυτοκτονία. Οι κύριοι λόγοι οι οποίοι οδηγούν ένα παιδί σε μια απερινοημένη πράξη είναι συναισθηματικέ δυσκολίε οι οποίε εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Ε, μπορεί να είναι είτε μια υποβόσκη κατάθλιψη, να είναι σοβαρέ ασθένειε όπω είναι οι ψυχώσει ή και διαταρχέ προσωπικότητα οι οποίε πρωτοεμφανίζονται σε αυτέ τι ε, ηλικίε. Γενικότερα, όλα. Όλε οι ψυχικέ νόσου εφήβου αλλά και στου ενήλικε έχουν ψυχολογικού, βιολογικού και κοινωνικού παράγοντε. Άρα όλα αυτά μπορεί να συνεισφέρουν. Λόγω χάρη ένα παιδί που ζει σε μια οικογένεια η οποία είναι συγκρουσιακή, γίνεται αυξημένο κινδύνου. Ένα παιδί το οποίο πάσχει από κατάσπιση, φανταστείτε ότι πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ η πιθανότητα να προβεί σε μια τέτοια ε, πράξη. Σύμφωνα με του ειδικού, υπάρχουν σημάδια τα οποία οι γονεί δεν πρέπει να αγνοήσουν και πρέπει άμεσα να απευθυνθούν στου ειδικού ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα. Τα σημάδια, έτσι, τα απλά σημάδια είναι ένα παιδί το οποίο είναι απομονωμένο, ένα παιδί το οποίο δεν έχει υποστηριχτικό περιβάλλον, δεν έχει φίλου, ένα παιδί το οποίο το βλέπουμε το συνέστημά του πλέον αρχίζει και γίνεται έτσι πιο σκηθροπό, ένα θλιμμένο παιδί. Ένα παιδί που μπορεί να μας γράψει και ένα γράμμα, γιατί υπάρχει και αυτή η πρακτική, πριν από εννοημένη πράξη να γράφονται κάποια γράμματα. Ένα παιδί που ίσως το βλέπουμε ότι σιγά σιγά είχαν λειτουργικότητα ότι αυτό το παιδί αρχίζει πλέον και δεν λειτουργεί. Πέφτει η απόδοσή του στο σχολείο, στι παρέε του, στη ζωή του οικογενειακή. Yeah. Άρα αυτό που οφείλει να κάνει ένα γονιό, ανεξάρτητα ε, το, τη χρονική στιγμή που θα το αντιληφθεί, είναι να επέμβει και να οδηγήσει το παιδί σε κάποιον ειδικό του, ώστε να γίνει μια καλή ανάλυση αν αυτά, αυτή η δυσκολία που έχει αυτό το παιδί μπορεί να οδηγήσει δυνητικά σε μια πράξη αυτού του είδους. Ωστόσο τα στοιχεία είναι δραματικά. Το τρίτο αίτιο θανάτου στην εφηβεία παγκοσμίω είναι οι αυτοκτονίε. Ενώ όσον αφορά στη χώρα μα. Στην Ελλάδα υπάρχει σε βάθο 20 ετία μια αυξητική τάση. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο που είναι εξίσου σημαντικό. Είναι ο στιγματισμός που συχνά οδηγεί και την οικογένεια να αποκρύπτει την πραγματικότητα αλλά ακόμα, ακόμα και τους ίδιους ειδικούς να δυσκολεύονται να καταγράψουν το περιστατικό, ε, περιστατικό αυτοχειρίας. Όπως υπάρχει ίσως και, ακόμα κάτι άλλο, ότι πολύ ένα παιδί μπορεί να έρθει ε, σαν ε, αλλά να χαθεί μέσα στους δεδάλου, δεδάλους του συστήματο υγεία, υγείας, γιατί τελικά ο λόγος που θα οδηγήσει ε, στην κατάληξη του, του εφήβου να είναι κάποιος διαφορετικός λόγος μετά από ένα, δύο, τρει μήνες.